Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Απόστολος Βουλγαράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, τον οποίο και ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτή μας την επικοινωνία, να μας δώσει λίγο την εικόνα του τι συμβαίνει στον νόμο. Κύριε Βουλγαράκη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχει ξημερώσει μια πολύ καλή ημέρα, βέβαια. Όχι, είναι μια πάρα πολύ κακή ημέρα. Να πω καταρχήν ότι η ορατότητα δεν είναι ούτε στα 300 μέτρα. Και επειδή έχω καλέσει ένα αέρια μέσα από τις 4.30 το πρωί απευθυνόμενος στην πολιτική προστασία στην Αθήνα, δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκωθεί με αυτές τις συνθήκες. Όχι λόγω του αέρα, λόγω της ορατότητας. Λόγω της σκόνης, γιατί η όλα τα έχουμε. Ναι, της σκόνης δεν είναι η ορατότητα πάνω από 300 μέτρα. Εγώ τώρα πηγαίνω προς την περιοχή της Κισάμου, που είναι στα εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά. Δεν μπορώ να μιλώ. Αλλά δυστυχώς τι να σας ενημερώσω, ότι τώρα είμαι στα μέσα του δρόμου πηγαίνοντας στο Σοκακόπεδο στα παλιά Ρούματα και με παίρνει ο δήμαρχος από Κορώνου και μου λέει ότι στο Καλαμίτσι, στην περιοχή του από Κόρωνα, ότι εξελίσσεται μια τεράστια φωτιά τώρα και μάλιστα κινδυνεύουν και σπίτια ξανά. Ήδη πέρασε η φωτιά μέσα από ένα στάβλο που είχε αγελάδες. Αυτή την ενημέρωση είχα πριν από 5 λεπτά. Είναι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί της περιοχής, είναι τα θελοντικά κλιμάκια, αλλά τι να πει κανένας. Ναι. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη από τις 2 παρα 20 που ξεκινήσαμε, που πήρα το πρώτο τηλέφωνο εγώ τουλάχιστον. Και μετά πρέπει να είναι σε εξέλιξη πάνω από 20-25 μέτωπα. Μιλάμε για τόσα πολλά μέτωπα λοιπόν, κύριε Βουλγαράκη. Εκτός τώρα από αυτό το νέο που μας δίνεται και εμάς απευθείας για το Δήμο από Κόρωνα, θα επιχειρήσω και εγώ βέβαια να εντοπίσω αν είναι δυνατόν το Δήμαρχο. Το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται στην Κίσα μου αυτή την ώρα, κύριε Βουλγαράκη. Το κυρίως πρόβλημα είναι στην Κίσα. Δεν μπορώ να το ονομάσω, Κυριακό. Μέχρι τώρα θα το έλεγα και αυτό πηγαίνω και σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορώ πια να ορίσω ποιο είναι το κύριο. Απλά στον κάμπο που αναφέρατε προηγουμένως, που έγινε η εκκέρωση προληπτικά στους ανθρώπους, αυτό να πω, οι άνθρωποι γύρισαν ξανά στα σπίτια, είναι υπό έλεγχο το κομμάτι εκείνο της φωτιάς, είναι σε εξέλιξη το κομμάτι που πηγαίνω τώρα εγώ, Δρομόνερο, παλιά Ρούματα. Επίσης, θα αναφέρω 30 περιοχές. Καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, η παρέμβαση που έγινε από τα εθελοντικά κλιμάκια, από τους Δήμους με τις δυνάμεις που είχαν, από τη νύχτα, μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι πολλά μικρά μέτωπα τα προλάβανε. Μάλιστα. Δηλαδή στα Μεσά Κηδονία, στο Ψαθογιάννο Κηδονία, του Δήμου Πλατανιά είναι τα χωριά αυτά. Φουρνέ, Δήμου Πλατανιά. Σε αυτά η παρέμβαση δεν μπορούσε να γίνει με την πυροσβεστική, έγινε με θελοντικές δυνάμεις και προλάβαμε μεγαλύτερα μέτωπα. Προλάβαμε τα χειρότερα. Δηλαδή η κατάσταση ήταν λίγο τραγική ένα διάστημα, εγώ φοβήθηκα πολύ χειρότερα πράγματα. Κύριε Βουλγαράκη, να σας... Θα κλείσω όμως, λέγοντας και με ακούνε, μήπως είναι και το ίδιο πρόβλημα και στην άλλη Κρήτη, γιατί σχεδόν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα έχουν μαζευτεί στα Χανιά. Ναι. Από ό,τι ενημερώθηκα από τον κύριο Μαρακάκη, τον γενικό, τον επιθεωρητή Κρήτη. Πήγαινε κλάδια ο κόσμος. Ναι. Δεν πρέπει με τέτοιες καιρικές συνθήκες που έχουμε τουλάχιστον τις τελευταίες 20 μέρες, το έχω πει επανειλημμένος. Πήγαινε τα κλαδιά. Ας βάλουν τα χτέρια να τα θερίζουν. Αλλά και αν το κάνουν, να βρίσκουν νερό και να ρίχνουν πριν φύγουν το βράδυ για τα σπίτια τους. Να βρέχουν μια σπίθα να μείνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Βουλγαράκη, δυστυχώς με τίποτα. Μπορώ να μην το ξαναπώ. Πολύ καλά κάνετε. Με τον τρόπο, αλλά η ευθύνη είναι και ατομική. Κάνετε πολύ καλά. Γιατί να καταστραφούν περιουσίες. Μαζεύει 5 κλαδιάκια και 200 ελιές. Μετά 50 χρόνια ξαναγίνει περιουσία του. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και απόλυτα κατανοητός ο τόνος, ο υψηλός που χρησιμοποιείτε, μπας και φτάσει αυτό το μήνυμα στα αυτιά όλων μας. Κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την παρέμβαση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την εξέλιξη όλων αυτών αυτής της δύσκολης ημέρας που έχει ξημερώσει και για τον νομό Χανίων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευθύς αμέσως πηγαίνω στο Δήμαρχο Πλατανιά, τον Γιάννη Μαλανδράκη, τον οποίο και ευχαριστώ για αυτή τη μικρή αναμονή. Δήμαρχε, καλημέρα κύριε Μαλανδράκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Δύσκολη μέρα σας έχει ξημερώσει. Το έλεγα και με τον κύριο Βουλγαράκη. Πρόλαβα να ακούσω κύριο Βουλγαράκη. Σας έλεγε πόσα χωριά στο Δήμο Πλατανιά. Και ευτυχώς αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας ανέφερε, ίσως και όπως ξέρετε, τα φαινόμενα κίνησαν σε 2,5 ξημερώματα. Ξεκίνησε από την περιοχή, καταρχήν στο νέο χωριό Βουκολιών, όπου
Επέμεινε και αμέσως στο κλιμάκιο εκεί του Δήμου με τον αντιδήμαρχο του τοπικού, τον κύριο Καλαϊτζάκη, και έζησαν τη φωτιά. Κάκι ένα μικρό στάβλο, σαν παράδειγμα από εκεί. Στη συνέχεια, παράλληλα, άνοιξε δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Φωτακάδο. Ευτυχώς εκεί οι εθελοντές την έζησαν πολύ γρήγορα, διότι είναι μια κατάφυτη περιοχή. Όμως υπήρξαν άλλα δύο μέτωπα ταυτόχρονα στην περιοχή του Κακοπέτρου και των Παλιών Ρουμάτων. Όλα αυτά είναι στην περιοχή τη Νοτική Όντα Βουκολιών. Εκεί έχουμε καταστροφές, καστανεώνες, ελαιώνες. Στην περιοχή των Ρουμάτων ευτυχώς πρόλαβε το δικό μας κλιμάκιο και πήγε και δίνεται σε ένα οικισμό για να μειώσει το φαινόμενο μέχρι να έρθουν οι δυνάμεις περιοχής από τα Χανιά, γιατί οι δυνάμεις περιοχής Χισάμου ήταν απασχολημένες στην περιοχή του Κάμπου και σε άλλα μεγάλα μέτωπα δυτικά στο Δήμο Χισάμου. Και είχαμε ταυτόχρονα και στα παλιά ρούματα και σε Καστανεώνες και σε Ελαιώνες. Τώρα που μιλάμε, τα μέτωπα αυτά έχουν ελεγχθεί. Φανταστείτε ότι είναι περίπου 40 με 45 πυροσβέστες χωρίς τα δικά μας κλιμάκια του Δήμου, χωρίς τους εθελοντές που επιχειρούν. Στην χρόνος είχαμε φωτιά στην περιοχή των Μεσκλών Φουρνέ, όπου πολύ γρήγορα ευτυχώς κατασβέστηκαν τη γενέση τους από τα τοπικά εκεί κλιμάκια και τις κατοίκους της περιοχής που αμέσως έγινε γρήγορση και δεν πήρε έκταση. Και υπάρχει και άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Λίμνης, Κηδονίας, η οποία ήταν αρκετά, θα έλεγα, αποθαρρυντική στην αρχή η κατάσταση. Τώρα όμως πριν από λίγη ώρα, επειδή και εγώ είμαι σε όλο το κομμάτι να το παρακολουθώ, υπήρξε εκεί έλεγχος. Μακάρι. Και δεν έφυγε σε μία πλαγιά, που φοβόμαστε ότι αν έφυγε αυτή την πλαγιά θα υπήρχε θέμα. Μακάρι, μακάρι, Δημάρχη, μακάρι. Φαντάζομαι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι όπως περίπου μου τις περιέγραψε ο κύριος Βουλγαράκης. Σωστά. Εγώ θα πω ότι είναι 28 βαθμοί θερμοκρασία που δείχνει το αυτοκίνητο έξω. 28 βαθμοί και ο αέρας που λισομανάει κυριολεκτικά πρέπει να είναι πάνω από 8 μποφόρ, δεν μπορεί να είναι λιγότερο, και ίσως σε τοπικά σημεία. Τοπικά νομίζω φτάνει και τα 9, Δήμαρχε, ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Στα δέντρα το πρόβλημα είναι ότι εκεί που έχει ελεγχθεί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλες ελιές με χοντρούς κορμούς, όπου εξακολουθεί και καίγεται το κορμό. Εξακολουθεί και καίει, προφανώς εξακολουθεί και καίει. Έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος της αναζωοπήρησης, της επέκτασης, δεν το συζητώ, δεδομένων των... Με την πυροσβεστική προσπαθούμε και εμείς να πάμε κάποια πράγματα στους πυροσβέστες που είναι και από τα ξημερώματα, ξέρετε, κάποια τρόφιμα, κάποιο νερό, κάποια σάντους για να τους υποστηρίξουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτά τα ξημερώματα. Τι να κάνουν, υπερβαίνουν των δυνάμεών τους, δεν το συζητώ καθόλου και ακόμη δεν έχουμε μπει και στην αντιπυρική. Και τους συναδελφάτες μου, τον αντιδήμαρχο της περιοχής, και το εθελοντικό κλιμάκιο του Δήμου, αλλά και τους εθελοντές και τους κατοίκους, γιατί με τις παρεμβάσεις τους ευελπιστώ πρώτα το Θεό, μετά από 48 ώρες, να πούμε ότι τελικά αποφύγαμε τα χειρότερα. Μακάρι, μακάρι, Δήμαρχε, η ευχή μου αυτή είναι. Αλλά επειδή άκουσα τον κύριο Βουλγαράκη στην ακροτελεύθερη του φράση για το κάψιμο των κλαδιών, να το πω κι εγώ για άλλη μια φορά: δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι μόνοι μας, όταν έχουμε 15 μέρες νοτιάδες τέτοια ένταση, να ρισκάρουμε σαν να βάζουμε ένα σπίτι στο χαλί του σαλονιού του σπιτιού μας. Η ίδια παρομοίωση είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και είναι εξαιρετική η παρομοίωση σε αυτή. Θα ευχηθώ το ίδιο που ευχήθηκα και εγώ στην κατακλείδα μου. Μακάρι και αυτό το μήνυμα το σημερινό και εν μέσω αυτή τη δύσκολη συγκυρία και τη σημερινή ημέρα να φτάσει στα αυτιά όλων μας. Κύριε Μαλανδράκη, σας εύχομαι καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.